Τι έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα. Άντε μου Κοντοβάς, από τους καλύτερους σεφ στην Ελλάδα. Χάρηκα. Εγώ είμαι η Ειρήνη. Τι κάνεις, Ειρήνη. Ήτανε με τα μαχαίρια, τα κουζινικά, του σκεύελ, τα πάντα. Λέμε τάξη. Πώς θα πάτε με τη μαγειρική? Με τη μαγειρική... Πες την αλήθεια, τα πας τέλεια. Φήμες λένε ότι μαγειρεύεις. Λίγο. Τι θα μαγειρέψουμε? Σήμερα θα κάνουμε brunch. Γιατί αγαπάμε και το φαΐ εδώ μέσα. Brunch. Θα κάνουμε κάποια pancake, αυγά, ένα γιαούρτι, ένα french toast και μπορεί να κάνουμε και ένα Bloody Mary αν σας συμπαθήσω πολύ. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα. Χάρηκα. Τι γίνεται εδώ? Είπαμε να φτιάξουμε λίγο πρωινό. Κακό μας βρήκε, γιατί γενικά με τη Ξανθούλα δεν συνεννοούμαστε ούτε στο σπίτι. Είναι, τι να το πω, όχι απότομη, απλά νομίζω ότι το θάρρος και η αυτοπεποίθηση, γενικά το όλο το attitude που βλέπουν ότι έχει, εγώ το βλέπω ότι είναι θράσος και απεχθάνομαι τους θρασείς ανθρώπους, οπότε δεν τα πάμε και τόσο καλά. Εδώ πέρα, εκτός από παιχνίδι ανταγωνισμού, είναι και παιχνίδι επιβίωσης. Επιβίωσης από τι? Με τα φαγητάκια λίγο. Σκέψου λίγο, μπήκα πλάς και θα βγω κανονική. Εντάξει, γελάσαμε, προσπάθησα να σπάσω και τον πάγο. Ήταν πολύ ευδιάθετος και εκείνος, πολύ συμπαθητικός και ξεκινήσαμε να μαγειρεύουμε. Ποιο το αγαπημένο σου φαγητό? Εμένα μου αρέσουν τα ζυμαρικά. Σπαγγέτι, οτιδήποτε είναι ζυμαρικό. Ισχύει και σε κοτόπουλο. Μαγικά, ωραία. Εδώ τα και σε ψημένα όλα εννοείται. Ναι, σπάζω το αγαπημένο μέσα. Εμένα μου αρέσει όμως και η μπριζόλη μου σχαρίσια με αίμα. Μην είναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο, κορίτσι, δεν το περίμενα αυτό. Όχι, όχι, το τρώω πολύ. Συμπάθησα τώρα. Δεν μπορώ, τα ψημένα. Εύχομαι να κερδίσεις, εύχομαι να κερδίσεις. Α, σε ευχαριστώ, συμπαθώ και πάντα. Λοιπόν. Εύη μου και τον Άνταμ. Δηλαδή η Εύη έχει εξελιχθεί σε γηπαετός πια. Συνέχεια βλέπει αρσενικό και τρέχει. Προς τα πάνω του όμως, όχι προς την άλλη κατεύθυνση. Υπήρξε μια ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, μπορώ να πω. Το χλαδάκι, ναι. Γραμμένες μας έχεις, Αντάμ. Όχι, κοριτσιά. Παιδιά, δεν φταίω. Η Εύη με έχει προσεγγίσει καλύτερα. Είναι στο χέρι σου. Εντάξει, εμείς έχουμε προσεγγιστεί από το φαΐ, οπότε δεν μας αφορά. Ναι. Η σχέση σας. Εσείς το φαΐ, εγώ σε άλλο πράγμα. Τι να κάνεις. Όχι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Πάντα μου έρωτας περνάει από το στομάχι. Περνάει σίγουρα από το στομάχι. Και από τα δύο στομάχια ή μόνο από το ένα? Και από τα δύο. Σαντούλα, μην γελάς. Ειρήνη, λέω να φύγουμε. Εμείς θα τους αφήσουμε μόνους τους. Ηρέμησε. Πρόσεχε, πρόσεχε. Stop. Τι όχι. Το έφαγε το ψάρι όλο. Το ψάρι άρχισα να το φιλετάρω και δεν του άρεσε. Εντάξει, δεν φιλετάρω και πρωί, μεσημέρι, βράδυ ψάρια. Σας αρέσει το όμο ψάρι? Εμένα πολύ. Σίγουρα κάτι καινούριο μάθαμε. Μας έβαλε κάτι με αβοκάντο, french toast, pancakes. Εντάξει, εύκολα αυτά, γνωστά. Απλά έχει προφανώς ο κάθε σεφ έχει κάποια ιδιαίτερα στοιχεία που βάζει στα φαγητά του. Θέλω, μου αρέσει που στο κόβω. Λοιπόν, ό,τι κόβω, χωρίζεται μέσα στα μπολάκια. Άντα, θες κι άλλο αβοκάντο? Όχι, είμαστε εντάξει. Εκεί πρέπει να βάλουμε γιαούρτι μέσα. Πού, εδώ? Ναι, ελαιόλαδο και lime. Ωραία, σου παίρνω. Πώς είναι να έχεις έναν άντρα, σεφ? Τι εννοείς? Πώς είναι, που μαγειρεύει κάθε μέρα, δεν ξέρω πώς είναι, δεν είχα ποτέ άντρα σεφ. Α, χάνεις. Παχαίνει η γυναίκα δίπλα του. Αυτό θέλω. Πάντα, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Εύη, υπάρχει σύνδεση τώρα, κατάλαβε. Αχ, δε μου. Έλα, Ερμίδου. Θα το βάλω από αυτό. Μαγείρευε. Δεν ζηλεύω, είναι κοντό ο άντρα, έτσι κι αλλιώ. 1,90 με, πόσο πιο ψηλό θα είμαι? Δεν είσαι 1,90. Τι θέλαμε, 2,10. Αυτό και πολύ, προειδοποιώ. Αλήθεια, λες. Θα τις κάψουμε, μην το πείτε ότι και είναι αυτά. Το πρωινό ολοκληρώθηκε πάρα πολύ ευχάριστα με τον Άνταμ Κοντοβά. Πάρα πολύ όμορφα, με ωραίες γεύσεις και θέλω να δω τι θα γίνει στη συνέχεια. Τα French Toast τα έκανε η Ειρήνη, η Ξανθή έκανε τα pancakes. Εγώ με την Εύη κάναμε το καλύτερο, το ρύζι. Και το γιαούρτι. Και το γουακαμόλι το έκανε επίσης η Ειρήνη και εμείς είχαμε και το γιαούρτι με τα φρούτα. Θα δοκιμάσω το κέικ με το μπέικον μου, θα δοκιμάσω. Ωραία, δοκιμάστε. Πάμε.
Μα εγώ την αγαπάω την ξανθούλα. Δηλώσεις πάλι, Εύη. Την ξανθούλα την συμπαθώ πολύ. Αγαπάς τα pancakes που έκανε η ξανθούλα. Ναι. Θα κάνω pancakes κάθε μέρα, γιατί μου αρέσαν κιόλας. Και τώρα ευχαριστώ πολύ που μου μάθε να τα φτιάχνω. Το αγαπημένα μου.